Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, γεια σας, καλησπέρα σας! Εγώ κοιμόμουν λίγο. Ναι, δεν το περίμενα. Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ σε ακόμα ένα Talk to Mad by Pandora. Στολισμένο, ε! Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Δωδράκι εδώ, σε το στόλισε. Δεν σ' αρέσει. Γι' αυτό το βάλεις δίπλα σου. Ναι. Είμαι εγώ σε χριστουγεννιάτικος. Ναι, είσαι χριστουγεννιάτικος. Κάποια λαμπιόνια ξεπροβάλλουν δίπλα στον Νίκο. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει, παιδιά. Ζηλεύει η Λένια. Όχι. Όχι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που έχουμε έτσι ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο τεντράκι. Βέβαια, πιστεύω ότι ταιριάζει καλύτερα σε αυτή τη γωνία. Λοιπόν, όχι, αστειεύομαι. Εδώ είμαστε παρέα και σήμερα. Μην ξεχνάτε φυσικά να μας κάνετε follow σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok κλπ. MadTV Greece είναι το hashtag μας. Subscribe στο YouTube κανάλι μας. MadTV Greece. Μια και είπαμε και για το YouTube κανάλι, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε και καλεσμένη την Μαρλέν, όπου ασχολείται με τη διακόσμηση στο YouTube κανάλι της, ασχολείται με μαμαδίστικα πράγματα, ασχολείται πολύ με DIY. Γενικώς, ρε παιδί μου, έχει ένα πολύ ωραίο κανάλι, στο οποίο μπορείτε να μπείτε και να δημιουργήσετε μαζί της αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που φτιάχνει. Θα τη δούμε όμως σε πολύ πολύ λίγο. Και περιμένουμε να μας πει και για το δικό μας το πλατό. Ναι, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Αγχώνομαι λίγο που θα μας κριτικάρουμε τώρα με το πλατό μας. Τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, πάντα στην παρέα μας, εννοείται ότι έχουμε εδώ την υπέροχη Πανδώρα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, δείτε τώρα τη βάση αυτή που έχουμε εδώ πέρα και γυρίζει γύρω-γύρω και έχω τρελαθεί εγώ. Εντάξει. Γιατί εδώ, κοίτα εδώ τώρα, κοίτα. Κοίτα εδώ τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, κάνουμε, ρε παιδί μου, αν σκεφτείς κάθε χρόνο. Αυτό το New Year's Resolution, δεν ξέρω εσύ αν το κάνεις γενικά. Τον απολογισμό της χρονιάς. Τον απολογισμό της χρονιάς και τι θες να πετύχεις μέσα στην επόμενη χρονιά. Εγώ το κάνω. Το κάνεις. Το κάνω, ναι. Ναι, και εγώ το κάνω. Εντάξει, από αυτά ξέρω ανθρώπους που το κάνουν με λίστα, αλλά ναι. Δεν φτάνω εκεί. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι λένε, ότι άμα κάτσεις και τα γράψεις κάτω, ίσως είναι πολύ πιο εύκολο τελικά να συμβούνε αυτά που γράφεις κάτω. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα στόχο που βάζει, ας πούμε, είναι να δει περισσότερο τους αγαπημένους. Εγώ το έχω σαν στόχο για το 2022, γιατί φέτος, όσο αστείο και να σου φαίνεται, γενικώς δεν είχα τόσο πολύ. Βέβαια, θα μου πει και από την άλλη πλευρά, είναι λογικό να μην είχαμε και επαφή με τους αγαπημένους μας λόγω και της κατάστασης κιόλας. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, όταν θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στους δικούς, ένα δώρο θα κάνει και στους δικούς. Δεν θα κάνεις. Θα κάνω. Πώς δεν θα κάνω. Θα κάνω και θα επιλέξω και το κατάλληλο αξεσουάρ πάνω στο βραχιόλι. Βέβαια. Για προφανώς. Να δείξω ότι αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτό δεν θες να πεις. Ναι, αυτό θέλω να πω. Το κατάλαβες. Πού το κατάλαβες, βρε Σαντανά. Λοιπόν, ξέρεις τι, εντωμεταξύ τώρα, γιατί είμαστε και στη φάση των δώρων κλπ. Και θα πάμε σίγουρα να αγοράσουμε πράγματα για τους αγαπημένους μας, είτε είναι φίλος, είτε είναι φίλοι μας. Και η Πανδώρα είναι μαζί μας πάντα. Και χαίρομαι που έτσι και είναι και μέσα στις γιορτές κιόλας, γιατί μπορούμε να τους δείξουμε τα πάντα. Μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, διότι διαλέγοντας τα σύμβολα, τα αγαπημένα, η Πανδώρα κάνει και δώρο βραχιόλι, που είναι η βάση και είναι εδώ που το βλέπετε να γυρίζει κιόλας. Είναι αυτό το υπέροχο βραχιόλι, με αγορές άνω των 129 ευρώ. Και τώρα τι γίνεται. Ουσιαστικά τι κάνεις, παίρνεις το δικό σου καμβά ξανά και δημιουργείς καινούριο βραχιόλι εκ νέου. Εγώ, ας πούμε, με αυτό το βραχιόλι έχω φτιάξει σήμερα τα χριστουγεννιάτικά μου εδώ πέρα. Γιατί είμαι και σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, αφού δεν με στολίσατε από πίσω. Τουλάχιστον στολίστηκα εγώ. Στολίστηκα μόνη μου και στολίσα εγώ τον εαυτό μου. Και. Εντάξει, τώρα έχω ξετρελαθεί να σας είμαι και απόλυτο ειλικρινής, έτσι, γιατί το κλέβω άνετα αυτό εγώ εδώ πέρα. Τσίκι. Αυτά τα συγκεκριμένα που έχεις πιάσει εντωμεταξύ είναι βραχιόλι. Τα κουμπώματα. Ναι. Για να δημιουργείς στο βραχιόλι όρια. Δηλαδή. Μαζί με αυτό εδώ που είναι το κούμπομα, προσθέτεις ένα τέτοιο και δημιουργείς τα όρια ώστε να βάλεις μετά τα. Ακριβώς. Καλή ώρα, όπως ας πούμε έχω αυτό εδώ πέρα τώρα εγώ. Βάζεις όρια. Το συγκεκριμένο που έπιασε, γιατί τα άλλα είναι. Τα άλλα είναι τα φανταστικά αυτά με το Harry Potter, τα υπέροχα. Βάζεις όρια και προσέξτε. Αχ, μπράβο, τι ωραία που το δείξε αυτό. Βάζεις όρια. Γιατί όμως τώρα. Διότι έχεις βάλει όλη την αγάπη. Έχεις φτιάξει όλη την ιστορία την προσωπική. Γίνεται κάτι, σου λέω εγώ. Πιάνετε το βραχιόλι στο ρούχο, το τραβάς, ανοίγεται, το καταλαβαίνεις σε κάποιο χορεύεις, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Και έχουν αρχίσει και φεύγουν. Ανοίγει και έχουν αρχίσει και φεύγουν. Όχι, γιατί τώρα, πέραν το ότι είναι πάρα πολύ σταθερό το συγκεκριμένο βραχιόλι έτσι που φοράω τώρα εγώ, απλά το καταλαβαίνεις ότι ανοίγει, δεν πηγαίνει πουθενά και να ανοίξει. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης δεν έχεις κανένα φόβο να σου πέσουν, διότι έχεις βάλει τις ασφάλειες αυτές. Όπως έχω κάνει και εγώ εδώ. Εσύ, και εσύ το έχεις κάνει. Ακριβώς. Στο δερμάτινο.
Το έχω κάνει στο δερμάτινο, αν μπορούμε να το δείξουμε. Είναι αυτό εδώ με τον αστροναύτη, αυτό είναι το φανταστικό. Ναι. Και να πω επίσης ότι από πίσω, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει μια φανταστική πετρούλα, η οποία, παιδιά, δεν είναι κολλημένη. Την έχουν τοποθετήσει μέσα για να μην φεύγει. Για να μην υπάρχει ο κίνδυνος στο να ξέρεις, να φύγει, να πιαστεί κάπου, να μαγκώσει και να χάσουμε και την πέτρα και το άλλο. Γενικώς, ρε παιδί μου, αυτό είναι, το προσέχουν πάρα πολύ. Μην τυχό, για να... Καμία ένα πόδια δεν μπορεί να σου συμβεί. Καταλαβαίνεις. Πραγματικά. Το προσέχουν πάρα πολύ αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Και δεν το προσέχουν απλά από την άποψη ότι σου προσθέτουν κάτι για να έχεις τα όρια. Είναι ακόμα και αυτό το κούμπομα υπέροχο. Ναι. Ακόμα και αυτό, ρε παιδί μου, είναι στη λεπτομέρεια. Ακριβώς. Όπως και τα πάντα της, Πανδώρα, τα έχουμε δείξει. Έχουμε δείξει κατά καιρούς όλες τις περισσότερες συλλογές και κάθε φορά για κάτι καινούργιο και κάτι καινούργιο. Γενικά, δεν ξέρω εγώ. Δεν σταματάει πουθενά. Δεν σταματάει πουθενά, ρε παιδί μου, και αυτό το Πανδώρα Shop. Ορμήξτε και σε όλα τα concept store. Βέβαια, σε όλη, Πανδώρα, σε όλη την Ελλάδα. Και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, ξέρεις τι, δεν ξέρω τώρα. Με τι να ξεκινήσουμε. Δεν έχω ιδέα. Θέλεις να δούμε νέα από το man.gr. Ωραία, πάμε γρήγορα. Πάμε στην Cardi B, η οποία έγινε η πρώτη καλλιτεχνική διευθύντρια του Playboy. Αχα. Βέβαια. Είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες ράπερ, εννοείται, της βιομηχανίας. Και σεξι. Βέβαια, και pop icon, τι λες. Ναι, ναι. Και τέλος πάντων ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι έγινε μέλος της ομάδας του θρυλικού και αμφιλεγόμενου πάντα, βέβαια, έτσι. Playboy. Πόσταρε αυτή την στο Instagram που το είδαμε και πριν από λίγο, μου θέλετε ξαναδείξτε το πάλι, την επίσημη ανακοίνωση εδώ, λέγοντας πως είναι η πρώτη in residence καλλιτεχνική διευθύντρια του Κολοσσού. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, αν υπάρχει κάποιο που θα μπορούσε να το κάνει αυτό, αυτή είναι η Cardi B, έτσι. Πραγματικά. Ναι. Πραγματικά. Δεν ξέρω τώρα. Και δήλωσε, λέει, η Cardi B, σας παρουσιάζω τον πρώτο ever καλλιτεχνικό διευθυντή in residence στο θρυλικό Playboy και είμαι εγώ. It's me. Βέβαια. Και έγινε μέλος της οικογένειας αυτής του Playboy, γιατί λέει, ήταν ένα όνειρο και ξέρει ότι θα λατρέψει όσα θα δημιουργήσει από εκεί και στο εξής και θα περάσει τέλεια και το καθεξής. Αυτό μου αρέσει, ρε παιδί μου, για στο εξωτερικό, γιατί πάντα εκεί καταλήγω. Ότι όλοι κάνουν τα πάντα. Ναι. Μάλλον εκεί που αισθάνονται ότι μπορούν να προσφέρουν και που έχουν, ας είναι το Playboy, ας είναι το οτιδήποτε, ναι. Και έχουν ταλέντο, το αξιοποιούν και δεν τους λέει κανένας τίποτα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Εσύ με τι ασχολείσαι? Αυτή η ταμπέλα. Όπως αυτή λέμε. Η ταμπέλα που λέμε, που βάζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Το έχουμε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα break. Πάμε. Πάμε έτσι, ωραία, έτσι, τράβωσα το. Πάμε και πιστεύω. Λοιπόν, εδώ γυρίσαμε σε χριστουγεννιάτικο mood και σε χριστουγεννιάτικο κλίμα και όμορφη καλησπέρα σε όλους σας που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ είμαστε το Octomat by Pandora. Με κοιτάζει έτσι. Ναι, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Ε, ταιριάζει και με το πλατό. Ταιριάζει και με το πλατό επειδή φοράω ροζ παντελόνι. Ναι, αλλά να το βάλω και αύριο. Ε? Ή να μου το δώσει σε μένα. Να το βάλεις εσύ. Ωραίο, φοράς γυναικεία παντελόνια. Α, είναι γυναικείο. Είναι το κόψιμο του τέτοιο, καταλαβαίνεις. Καμπάνα. Αλλιώς, ναι, είναι πιο καμπανατό. Καλά, θα μπορούσες. Καλά, γιατί όχι, τόσα έχουμε κάνει εδώ πέρα. Θα μπορούσες, ναι, δεν είσαι πολύ το δίκιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρεούλα πάντα με την Πανδώρα. Εννοείται, ναι, ναι. Είμαστε σε full χριστουγεννιάτικο κλίμα. Έχω επιλέξει full χριστουγεννιάτικα πράγματα κι εγώ, στα χέρια τα δικά μου τουλάχιστον. Στα δάχτυλά μου, εδώ και με ροζ χρυσό έχω παίξει. Εννοείται, έτσι πιο glam minimal. Όπως επίσης και με το ασίμι, αυτό το υπέροχο. Αλλά εννοείται και εδώ με όλα τα χριστουγεννιάτικα charms, τα οποία βλέπετε και έχω φτιάξει εγώ τη δική μου την πολύ όμορφη αυτή την ιστορία και με τα stop μου τα απαραίτητα, τόσο ώστε να μην πηγαίνουν πουθενά. Τα έχεις μελετήσει τα πράγματα. Έχεις γίνει πλέον ηδήμων. Έχω γίνει ηδήμων. Και άμα θέλετε και εσείς, μπορείτε να μπείτε στο Pandora, σε ένα Pandora concept store, ας πούμε, και να σας βοηθήσουν οι άνθρωποι. Αλλά μπορείτε. Και να σου πω εδώ ότι μπορείς να μπεις, να γίνεις μέλος, ναι, και να βλέπεις πρώτη τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες του Pandora Shop. Για να τα βλέπεις όλα πρώτη και να κάνεις τα ψώνια. Να τα προλαβαίνεις κιόλας. Mm-hmm. Σωστό κι αυτό. Πολύ σωστό και αυτό. Λοιπόν, εμείς σας το συστήνουμε, εννοείται, ανεπιφύλακτα, έξω και το ότι είναι εδώ και στο πλατό μας και έτσι μας έχουν φέρει όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα και κάθε φορά φεύγουμε με ένα δώρο για τους δικούς μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν έπρεπε να το πεις τώρα. Ναι, είναι μια αλήθεια. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι, δεν είναι ότι φεύγουμε με ένα δώρο για μας, παίρνουμε για τους δικούς μας. Αυτό, γιατί είναι τόσο ωραίο που πρέπει να θες να τα δώσεις. Με αγάπη να εγώ τα δώσεις. Εγώ ήδη έχω κανονίσει να πάρω αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Που είναι το κολιέ μας με τα δύο σκουλαρίκια, σετάκι. Έτσι για πρωτοχρονιά το έχω φανταστεί. Σε ένα αγαπημένο μου πρόσωπο. Ναι.
Μάλιστα. Δεν πα να πάρει κανένα μονόπιτρο σε ένα αγαπημένο πρόσωπο. Σε ένα αγαπημένο. Λέω εγώ ρε παιδάκι μου τώρα. Έχει όχι, πάρα όχι. Πολύ ραδακλείδι. Πάρα όχι, πολύ. Είμαστε μικροί ακόμα, η Λένη, γι' αυτό. Σωστά, έχει δίκιο. Πολύ μικρή. Λοιπόν, τέλο πάντων. Μικρή καθόλου όμω δεν είναι η επόμενη που θα δούμε, η 69χρονη που κέρδισε για τρίτη φορά το λαχείο. Αυτό δεν είναι σε τρία χρόνια. Μίλησαμε τώρα για κολοφαρδία. Συγγνώμη, παιδιά, με συγχωρείτε για τη λέξη. Όχι, έτσι λέγεται. Αλλά πραγματικά, δηλαδή για όνομα του Θεού. Παιδιά, κέρδισε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είναι στο Montgomery, όπου αγόρασε πρόσφατα, λέει, δύο δελτία του Lucky Scratch των $5 σε ένα αναψυκτήριο. Το πρώτο δεν ήταν τυχερό, μπα τι λες. Το δεύτερο όμως την έκανε πλουσιότερη κατά $50,000. Εντάξει. Το θέμα όμως είναι, παιδιά, ότι τον Αύγουστο του 18 κέρδισε για πρώτη φορά, όπου ακολούθησαν και άλλα $50,000, τον Οκτώβριο του 18. Ρε φίλε. Η χρονιά της, μάλλον. Εντάξει, το 18 σίγουρα ήταν η χρονιά της. Πάντως την έχει κάνει την μπάζα της, έτσι να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι λίγο άδικο όμως. Δηλαδή, παίζει τόσος κόσμος και κερδίζει ο ίδιος. Δεν φοβερό. Τρεις φορές. Ρε φίλε, δεν ξέρω. Ίσως είναι αυτό που λένε, τους χαμογελάει η τύχη. Όπως το είπες βασικά, η πρώτη λέξη που είπες, ναι. Αυτή είναι. Είναι, σου χαμογελάει τύχη. Τι να ξεκινήσουμε τώρα να πηγαίνουμε να παίρνουμε κι εμείς. Εγώ πάντα. Ξέρεις, είναι και πώς ξεκινάς. Έχω ακούσει δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση είναι δεν το περίμενα ποτέ, δηλαδή το πήρα για να το πάρω. Και έχω πάσει πάρα πολλές φορές. Έχω πάρει για να το πάρω και δεν έχω πάρει τίποτα. Έχω πάρει, μην πω ότι έχω πάρει. Στη μία φορά. Και τις άλλες φορές λες να έχεις την ενέργειά σου ανοιχτή, να πιστέψεις ότι θα κερδίσεις. Ότι εκεί είναι τα λεφτά, ας πούμε, ναι, και ναι, πάλι ναι. Αυτό και τίποτα. Τίποτα. Ναι. Αυτό είναι το κλασικό. Πείτε τώρα εσείς. Τι να πω. Πείτε τώρα. Βέβαια υπάρχει και το άλλο. Το που σου λέει ότι θέλω να πιάσω, να είχα εκατομμύρια, ας πούμε, να πιάσω τον Τζόκερ. Αλλά δεν παίζεις. Άρα πώς θα το πιάσεις. Ναι, εντάξει, αυτό, οκ. Okay. Εγώ αυτό έχω σταματήσει. Έχω ψυχολογικό από τη μαμά μου, βέβαια. Που μου έλεγε ότι γράψαμε πέντε νούμερα και της έλεγα πέντε νούμερα και δεν κερδίζαν. Και εγώ απογοητευόμουν. Ότι δεν το έχω. Και αισθανόμουν ότι φταίω εγώ που δεν κερδίσαμε τον Τζόκερ, ας πούμε. Οπότε από τότε δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ. Καλύτερα. Μου έχει μείνει ψυχολογικό. Αν με ρωτάς. Καλύτερα. Ναι, μου έχει μείνει ψυχολογικό. Τέλος πάντων. Το βγάλουμε με τον Τίμιο Ιδρώτα μας, η Λένη. Ναι, παιδί μου, τον Τίμιο Ιδρώτα μας. Κάνουμε ένα κανάλι στο YouTube. Όπως καλή ώρα έκανε η Μαρλέν, που θα έρθει σε πολύ πολύ λίγο εδώ στην παρέα μας. Ε? Ναι. Πάμε σε break. Εγώ το βλέπω. Πάμε σε break γιατί ανυπομονώ για αυτή τη συνέντευξη. Ας επιστρέψουμε λοιπόν σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ναι. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Κάνω μια επανάληψη. Ναι, ναι. Και γυρίσαμε και επιστρέψαμε και είμαστε εδώ και γυρίσαμε και επιστρέψαμε. Και έρχεται. Και έρχεται αυτή η ώρα. Η ώρα που θα δούμε την καλεσμένη μας. Ναι, έρχεται η ώρα να κριθούμε για το. Πώς το λένε, για τη διακοσμητική μας. Βεβαίως. Τώρα θα πάρουμε την έγκριση ή την απόρριψη, ένα από τα δύο. Την απόρριψη. Δεν τη δεχόμαστε την απόρριψη βασικά. Έχουμε δώσει πόνο για αυτό το πλατό εδώ πέρα. Οπότε. Ναι, και ο Νίκος και εγώ έχουμε δώσει πόνο για αυτό το πλατό εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Μαζί όμως με τη Μαργιαλένα που θα έρθει. Ναι. Έχουν έρθει, έχουμε δει και τα MAD, τα MADWALK. Το MADWALK, δεν πειράζει. Ξέρεις τι, όλοι το κάνουν λάθος. Το κάνουν, το βάζουν πληθυντικό. Μπράβο, γιατί είναι τα βραβεία και είναι. Ξέρεις, οπότε το κάνουν, είναι τα VMA. Και είναι τα MAD για κάποιους, κατάλαβες, τα MAD γενικότερα. Είμαι οπότε ένας από αυτούς. Είναι, όχι, ξέρεις τι, είναι σε όλους έτσι περασμένο. Μην νομίζεις, μην άγχωνες. Ακόμα και εμείς εδώ που δουλεύουμε, έτσι το λέμε πολλά χρόνια. Okay. Αλλά είναι το MAD. Μήπως η Λένια θες να κάνεις το ρεύμα του σπιτιού σου πράσινο με τον Green Pass της ΔΕΗ. Θα ήθελα η αλήθεια που, είναι. Εντάξει, είναι μέσα στο πλάνο μου, να ξέρεις. Έλα μου. Είναι μέσα στο πλάνο του. Α, είναι ναι. Στα to-dos του επόμενου χρόνου. Βεβαίως. Τώρα κάτω. Του 2022. Τώρα κάτω, γιατί η πρόσθετη υπηρεσία από τη ΔΕΗ σου εγγυάται πως όση ενέργεια καταναλώνεις, τόση παράγεται για σένα από ανανεώσιμες πηγές. Mm-hmm. Ενεργοποίησέ τη μόλις με 80 λεπτά του ευρώ το μήνα και τους τρεις πρώτους μήνες δωρεάν. Τι άλλο θες δηλαδή ναι. Για να κάνεις ναι, αυτή την κίνηση. Θα μου μπει πάρα πολύ καλά το 2022 για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Οπότε, ναι, πάμε να καλέσουμε. Πάμε να κάνουμε το ρήμα πράσινο καταρχάς και πάμε να καλέσουμε την σημερινή μας εδώ πέρα καλεσμένη, η οποία τα κάνει όλα. Πραγματικά τα κάνει και όλα. Συμφέρει. Και συμφέρει, ναι, έχει φοβερή. Είναι φοβερή καταρχάς, γιατί μιλάει και από πίσω και τρελαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι η Μαργιαλένα Δεμερτζή ή αλλιώς Μαρλέν. Το Μαρλέν μου κάνει και λίγο γερμανικό, λίγο, ξέρεις, Μαρλέν. Ναι, είναι γνωστή YouTuber,
Μας δείχνει στα βιντεάκια τις πράγματα που αγαπά και που της αρέσει έτσι πάρα πολύ να ασχολείται. Είναι full του DIY, πάρα πολύ φίλη μου πρέπει να γίνει, πάρα πολύ φίλη μου. Ασχολείται με τη διακόσμηση του σπιτιού, με τη μόδα, βέβαια, με πολλά θέματα καταπιάνεται μέσα στο κανάλι της. Τέλος πάντων όμως, έχει πολύ θετική ενέργεια και νομίζω ότι θα καλύτερα να μην μιλάμε άλλο και να πάμε να την υποδεχτούμε. Και να έρθει στο πλατό μας και ας υποδεχτούμε όλοι μαζί εδώ πέρα, ένας, δύο, τρεις που είμαστε, τη Μαρλέν! Και τι να κάνουμε, παιδιά, ένα κακό, βίντεο όπως καταλαβαίνετε. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Μα τι γίνεται, μα τι κάνεις. Καλά είμαι. Μα είσαι η χαρά της ζωής. Καλή κι εσείς. Αλήθεια. Ναι, μ' αρέσει να σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ έτσι, θετική ενέργεια. Αυτό που έλεγε και εσύ για μένα πριν. Ναι, μα ρε παιδί μου, ήρθε εδώ πέρα και πάνε και η καρδιά μας. Πώς το λένε. Πολύ χαίρομαι. Δεν ξέρω αυτή και το ροζάκι δηλαδή εδώ στο πλατό τώρα. Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις. Για πάμε λίγο σε αυτά. Πάρα πολύ μου αρέσει. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Το αγάπησα. Λίγο το δέντρο να γεμίσουμε. Α, όχι. Το έχουμε βάλει και αυτό στο πρόγραμμα. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά έχω ένα θέμα με τα πολύ γεμάτα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Και εγώ το θέλω έτσι και το θέλω και χιονισμένο. Το θέλω και. Πάρω με ένα σπρέι να το. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, γιατί θα μας δώσει και χριστουγεννιάτικα tips, εφόσον είμαστε τώρα σε αυτή την περίοδο, γιατί μπορεί να έχει στολίσει περισσότεροι. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα τη ρωτήσουμε tips για χριστουγεννιάτικα δέντρα. Για το τραπέζι μας, το χριστουγεννιάτικο. Αμέ, τι θέλετε. Μπορούμε να κάνουμε. Ωστόσο, ας μην πάμε. Ας τη γνωρίσουμε. Ναι. Αφού πήραμε το OK. Ναι. Μπορούμε να συνεχίσουμε και όσο θα είσαι εδώ έτσι και θα επεξεργάζεσαι την κατάσταση, ναι. Θα μας πεις και το τέλος. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάτι που μπορεί να θέλει λίγο παραπάνω. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραία πάντως. Αλλά ναι, σίγουρα κάτι θα βρούμε έτσι. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Στην πορεία. Ναι, ναι. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε. Να το πάρουμε από την αρχή. Πώς προέκυψε η ιδέα να ασχοληθείς έτσι με το YouTube. Λοιπόν, εγώ YouTube παρακολουθούσα πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Μ' άρεσε πολύ να βλέπω και είχα ξεκινήσει με ξένες YouTuber. Mm-hmm. Ούτε που το σκεφτόμουν, έλεγα το κάνουν οι άλλοι, μπορείς να το δεις αυτό. Δεν παίρνει για το μυαλό μου, ντρεπόμουν πάρα πολύ. Λέω εντάξει, θα με κοροϊδεύουνε, τι θα πούνε για μένα. Τα σκεφτόμουν αυτά. Πιστεύω τα σκέφτονται πολύ πριν ξεκινήσουν. Τα έφερε κάπως έτσι η ζωή. Κάποια πράγματα γίνανε, όχι τόσο θετικά στη ζωή μου. Καθόλου θετικά βασικά, αλλά εδώ δεν θέλω καθόλου να ρίξω την ατμόσφαιρα. Τέλος πάντων, ήμουν σε μια περίεργη φάση της ζωής μου και ήθελα μια διέξοδο. Λειτουργήσε σαν κίνητρο, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, θα το κάνω και όποιος πει, ας πει. Δεν με πειράζει. Ναι. Ας με κοροϊδεύσουνε. Και το ξεκίνησα ως χόμπι. Πολύ κουμπωμένη στην αρχή. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Τι κάνετε, με λένε Μαριαλένα. Όντω. Ναι, πολύ, πολύ. Βλέπω τα βίντεο μου στην αρχή και έχουν πολύ πλάκα. Πόσα χρόνια μάλλον μετράει αυτό. Κοντά στην τετραετία. Τετραετία. Ναι, ναι, ούτε που το κατάλαβα. Ξέρεις τι, δούλευες πιο πριν σε κάτι άλλο. Εγώ έχω σπουδάσει φυσικό Αθήνας. Φυσικός. Α, και μετά έκανα και δεύτερες σπουδές ναυτιλιακά. Δηλαδή. Αχα. Και όλα αυτά τα παράτησα. Τώρα τίποτα. Άρα δούλευες κανονικά πάνω στο κομμάτι ναι, αυτό. Ναι, δούλευα. Είχα φύγει από τη δουλειά μου σε εκείνη την περίοδο. Okay. Και είχα χρόνο. Mm-hmm. Ήμουν σε μια φάση που ψάχνα κάτι άλλο. Ξεκίνησα το YouTube ερασιτεχνικά και για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Και μετά από λίγο καιρό έμεινα έγκυος. Και σε εκείνη τη φάση δεν μπορούσα να. Ως έγκυος να πάω να βρω δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Δεν ακόμα δεν γινόταν. Περισσότερο χρόνο. Οπότε λέω, θα ασχοληθώ με το YouTube, αλλά σε χόμπι φάση. Καμία σχέση όπως τώρα, πιο χαλαρά. Και μου βγήκε όλο αυτό με διακόσμηση που μου άρεσε, με τα DIYs. Και μετά από κάποιους μέρες θα το κάνω full time. Το full time είναι δύσκολο κομμάτι στο YouTube, ναι, έτσι. Ναι. Είναι πολύ απαιτητικό. Είναι. Παιδιά, αν υπάρχει κάτι εγώ που έχω μάθει από όλους τους καλεσμένους που φέρνουμε εδώ πέρα που ασχολείται με το YouTube, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ότι πρέπει να είσαι συνεπής, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος περιμένει. 10 μέρες να μην ανεβάσω, αν κάτι τύχει. Τι 10, μια εβδομάδα δεν ανεβάζω και μου λένε, πού χάθηκες. Τι έγινε, καλά. Α, βρε παιδιά, λέω, μια εβδομάδα δεν ανέβασα. Και εσύ ξεκίνησες τώρα την ιδέα αυτή. Είπες, θα ξεκινήσω να ασχολούμαι με DIY, ας πούμε, ή με διακόσμηση. Δεν ήξερα καθόλου. Δεν είχες ιδέα. Ξεκίνησα, λέω, θα αρχίσω έτσι χαλαρά. Το μυαλό μου ήταν στη διακόσμηση, γιατί αυτό θεώρησα ότι ήταν το δυνατό μου σημείο. Και έτσι ξεκίνησα. Μετά προσθέθηκαν τα DIY. Okay. Με προσέγγισαν και κάποια καταστήματα, κάποιες συνεργασίες έκανα με DIY. Και μου βγήκε πολύ αυτό. Αχ, με τις κατασκευές και με τη διακόσμηση. Yeah. Αλλά μετά άρχισα να κάνω και vlogging, το οποίο δεν πίστευα ότι θα το κάνω ποτέ. Γιατί έλεγα τώρα τι, ποιος θα ενδιαφερθεί να δει τι κάνω εγώ μες τη μέρα μου, okay. Πού πήγα, τι έκανα.
που σιγά πολλές φορές δεν πάω πουθενά. Είμαι μες στο σπίτι και κάνω vlogging. Η ζωή της μάνας. Εντάξει, οκ. Okay. Τους αρέσει να δουν τις δουλειές που θα κάνω, εκεί που θα πάω, τι θα κάνω. Πόσες... Κάτι για το παιδί μου, γιατί έχω και τη μικρούλα μου. Έχεις και τη μικρούλα σου. Ναι, και, την και πόσες ώρες, ας πούμε, μπορεί να πάρει όλο αυτό, μάλιστα. Μπορεί όλη μέρα να φιλμάρω και όλη μέρα να κάνω μοντάζ τύπου και 10 ώρες στον υπολογιστή. Αλήθεια. Ειδικά αν κάνω βίντεο διακόσμησης, άνετα 8-9 ώρες και 10 έχω κάνει. 8-9 ώρες σου παίρνει το μοντάζ. Το μοντάζ, ναι. Να τα συνθέσω όλα αυτά, να τα κόψω, να τα ράψω, να βάλω μουσικής, να βάλω υπότιτλους, να το ανεβάσω, να κάνω περιγραφές. Θα σας τα πω όλα. Κάνεις πλάνο πριν, δηλαδή λες, ξέρω, εγώ θα ασχοληθώ με το κομμάτι αυτό και λες, ωραία, τι χρειάζεται, χρειάζεται να κάνω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Εντάξει, πια όχι, το κάνω λίγο αυτόματα. Δεν, εντάξει, ξέρω τι θέλω περίπου να κάνω, αλλά μην φανταστείς ότι κάθομαι και γράφω, τώρα θα κάνω αυτό, τώρα θα κάνω και μετά τα έχω μέσα στο μυαλό μου και τα κάνω. Μου βγαίνει πια μετά από τόσο καιρό. Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω εγώ. Πώς αισθάνθηκες, ρε παιδί μου, όταν είδες ότι αυτό ξεκινάει σιγά σιγά, ή μάλλον πότε κατάλαβες ότι αυτό ξεκινάει και έχει αποδοχή, την αποδοχή του κόσμου? Βασικά στην αρχή, θυμάμαι, όταν είχα ανεβάσει τα πρώτα μου βίντεο, χαιρόμουν με τα 2-3 σχόλια που είχα από άσχετους που δεν με γνωρίζανε και λέω, και ξανά στο επόμενο μου βίντεο και λέω, κοίτα να δεις, περιμένουν τα βίντεό μου να τα δούνε και χαιρόμουν. Μετά από κάποιο σημείο που ανέβηκαν και οι συνδρομητές, ανέβηκαν τα views και όλα αυτά, μου στέλναν πάρα πολλές κοπέλες μηνύματα στο Instagram, στο YouTube και μου λέγανε, με ευχαριστούσανε, πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό, για την παρέα που τους κάνω, για τις ιδέες που τους δίνω και ότι τους φτιάχνω τη διάθεση. Μου λέγανε στην καραντίνα, ήσουν η συντροφιά μας, καλά, στις καραντίνες. Ναι. Έχουμε χάσει και το μέτρο. Ναι, και ότι έχω λάβει και πολλά μηνύματα έτσι, σ' αγαπώ, να μου λένε άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν, ναι, κοπέλες, ναι. Σε ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μου. Και λέω, είμαι πολύ ευγνώμων για όλο αυτό. Έτσι. Οπότε όλο αυτό σου δίνει τρελή έτσι δύναμη και όρεξη να συνεχίσεις. Ήθελα να ρωτήσω εγώ τώρα, εφόσον υπάρχει τόσο reaction έτσι με τους ανθρώπους που σε παρακολουθούν, πάντα το είχα απορία, οι YouTubers παίρνουν ιδέες από το κοινό τους. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να σου πει ένας από το κοινό σου ότι κάνε αυτό. Φυσικά, να το δουν. Φυσικά και έχει τύχει πολλές φορές. Θα θέλαμε να μας δείξεις αυτό, θα θέλαμε να μας κάνεις... Τώρα μου είπανε coffee station χριστουγεννιάτικο. Coffee station είναι που φτιάχνεις μια γωνίτσα στο σπίτι σου, βάζεις τις καφετιέρες σου, βάζεις τις κούπες, τις χριστουγεννιάτικες, φωτάκια, πράγματα. Το είχα κάνει πέρσι. Α, οκ. Θα σας το πω, να το δείτε. Ωραία. Και λέω, ρε, κορίτσια, το έδειξα πέρσι, ξανά, άλλο θέλουνε, άλλο coffee station. Αχ, τι ωραία. Ναι, τους αρέσει. Ξέρω εγώ να τους πω κάτι για παιδικό δωμάτιο ή και ανεξάρτητα από διακόσμηση. Να τους πω κάτι για θέμα που αφορά τα παιδιά. Η διακόσμηση πώς προέκυψε, γενικά, απλά σου άρεσε. Η διακόσμηση δεν έχω σπουδάσει κάτι πάνω στη διακόσμηση. Okay. Απλά μου άρεσε, από μικρή έτσι μου άρεσε αυτό και η μαμά μου ασχολιότανε πολύ. Και πηγαίναμε έτσι μαζί πάντα για ψώνια στα μαγαζιά και είχαμε αυτή την τρέλα. Ναι. Και συνέχισα κι εγώ και εντάξει, έχει εξελιχθεί σε τρέλα. Αλλά τι να κάνουμε. Άρα το σπίτι σου, δηλαδή, όλο να φανταστώ, είναι η τέλεια γωνία στο κάθε σημείο. Εντάξει, πάντα υπάρχει. Δεν έχω κανένα παλάτι για σπίτι, αλλά νομίζω ότι το έχω φτιάξει έτσι με αγάπη. Αλλά είμαι της γωνίας, δηλαδή. Να είναι ωραίο εδώ. Εδώ να είναι ωραίο. Είμαι λίγο. Το έχεις κάνει πριν το YouTube αυτό, ή όχι, το έκανες παράλληλα? Σιγά-σιγά. Το είχα από πάντα. Ακόμη και στο πρώτο σπίτι που είχαμε νοικιάσει με τον άντρα μου πριν παντρευτούμε και ήταν αρκετά παλιό. Όλο. Δεν μπορούσα να το ανακαινήσω γιατί δεν το νοικιάζαμε, ναι. Αλλά πραγματικά με ό,τι μέσα μπορούσα να έχω, με βάψιμο και με τα έπλα και αυτό, προσπαθούσα έτσι να το κάνω όσο το δυνατόν πιο όμορφο μπορούσα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο break. Θα πάμε σε ένα σύντομο break. Θα επιστρέψουμε, διότι εγώ θέλω έτσι και μερικές ακόμη συμβουλές σε περίπτωση που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ξεκινήσουν με αυτό. Επίσης, να δούμε λίγο, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ένα βίντεο κάνεις σιγά και τι έγινε και αυτό και ξέρεις, πολλοί ακόμα το βλέπουν κάπως υποτιμητικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Στο τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπομπής
Έχουμε επιστρέψει, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε εδώ φανταστική παρέα, όπως έχετε δει για την ακρίβεια. Πριν συνεχίσουμε όμως με την. Πριν συνεχίσουμε μαζί με την. Με τη Μαρλέν. Μαρλέν. Ναι, πες με Μαρλέν. Μαγλέν. Έχεις καμία σχέση με την Γερμανία. Τίποτα, ε. Οκ. Τέλος πάντων, θα ρωτήσω και γι' αυτό σε πολύ πολύ λίγο. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι εν ώψη τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από την πρώτη ταινία Harry Potter. Βέβαια. Περνάμε και τα καινούρια σύμβολα εδώ με την Πανδώρα μαζί, τη συλλογή Harry Potter. Όνειρο. Τι να λέμε, δεν παιδιά. Υπάρχει χρυσή μπάλα, το γράμμα για το Hogwarts που μπορεί να γεμίσουν το βραχιόλι σου με όλη την 20ετία αυτή. Φορούσε εσύ. Εγώ φορούσα Harry Potter την πρώτη. Φορούσα Harry Potter και θα ξαναφορέσω. Και εγώ φορούσα. Harry Potter. Είναι μαγικά. Αγαπώ Harry Potter. Είναι μαγικά. Εσύ τι θα επέλεγες, ας πούμε. Σ' αρέσει. Ας πούμε που είσαι εσύ είσαι και τη διακόσμηση κιόλας. Mm-hmm. Αυτό που έχει η Πανδώρα είναι το ότι μπορείς, ρε παιδί μου, να φτιάξεις το δικό σου βραχιόλι και να πολύ το δημιουργήσεις όπως εσύ και φτιάξεις μια δική σου ιστορία. Εμείς αυτό έχουμε κάνει Χριστουγεννιάτικα τώρα, ας πούμε. Για παράδειγμα. Μπορείς σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου να παίρνεις ένα γούρι που να σηματοδοτεί αυτό. Αυτό λέω και εγώ. Γέννηση του παιδιού σου, ξέρω εγώ, γάμο σου ή κάτι που πέτυχες. Α, σωστή. Ναι. Κάτι που είναι πέτυχες. Πολύ ωραίο και έτσι σιγά σιγά να το είναι πολύ ωραία τα Πανδώρα, θα είναι υπέροχα. Είναι και είναι εδώ και στην εκπομπή μας γιατί είναι και το Talk to Mad by Pandora και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και μιας και μιλάμε για Χριστούγεννα, γιατί τώρα εμείς έχουμε περάσει τα Χριστούγεννα δίπλα στον Νίκο και φυσικά εγώ στα χέρια μας εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε, να δούμε και κάποια έτσι βίντεο χριστουγεννιάτικα. Mm-hmm. Δικά σου. Αποσπάσματα. Βέβαια, εννοείται. Θέλετε να τα δούμε, ε? Είστε έτοιμοι από πάνω. Τέλεια. Δώστε τα. It is a very Christmas way. Σε περίπτωση που δεν καταλάβατε, γιατί εμείς ξεκινήσαμε το βίντεο τώρα, είναι ένα advent calendar για τη μικρή σου, σωστά. Ναι. Παιδιά, είναι φοβερό, γιατί έχει κάνει. Εγώ το έχω κάπως λίγο στο μυαλό μου, ξέρεις, αυτά τα μικρά τα κουτάκια που ανοίγεις και βγαίνει κάτι. Ναι, εντάξει. Ή ένα σοκολατάκι. Εσύ το έχεις κάνει κανονικά με δώρα, ένα δώρο κάθε μέρα. Ναι, ένα δωράκι. Έχω τηλίτσει 25 δωράκια μέχρι τα Χριστούγεννα και κάθε μέρα ανοίγουμε ένα. Βέβαια, η Ναταλία θέλει να τα ανοίξει όλα. Καλά, προσπαθώ να τη εξηγήσω, είναι 3,5 χρονών, ότι θα ανοίγουμε ένα την ημέρα. Και βάζεις μέσα διάφορα, από ένα χριστουγεννιάτικο σοκολατάκι μέχρι ένα βιβλιαράκι, τσιμπιδάκια. Ναι, τις έχω βάλει μικρά παιχνιδάκια έτσι, οικονομικά. Ωραία. Μόνο και μόνο η χαρά που ανοίγει το δώρο κάθε μέρα. Ναι. Είναι φοβερό και είναι, αυτό συζήτησαμε πριν, ότι μπορείς να το κάνεις όσο αντέχει η τσέπη σου, έτσι. Δηλαδή, άμα τα βάλεις όλα μαζί κάτω, πέραν τη χαρά που παίρνει το παιδί σου, έτσι. Εσύ. Από πολύ φθηνό μέχρι. Αυτό. Βέβαια, εγώ έχω advent calendar με καλλιντικά. Ναι. Και έχω advent calendar με καλλιντικά και η Ναταλία. Θέλει τα δικά σου. Θέλει τα δικά σου. Καλά, προφανώ. Παιδιά, κραγιόν και τα τέτοια. Πάμε λίγο να δούμε, να πάρουμε μια ιδέα και το επόμενο βίντεο και γυρίζουμε πίσω. Θα σα το δείξουμε και όλο. Όποιο θέλει, τρία advent calendar. Ναι, ακριβώ. Θα μπείτε και θα τα δείτε. Πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Διαφορετικά.
Τρία διαφορετικά που σου παίρνει ώρα, ε. Ναι, εκείνο το βίντεο όλη μέρα μου είχε πάρει να το φτιάξω. Να το φιλμάρω μόνο. Και κύριε παιδί μου, έρχεται αυτό που λέγαμε και πριν. Ότι είναι full time job, όπως και να το κάνεις. Είναι, και... αν θες να το κάνεις όχι σε επίπεδα χόμπι, ένα βίντεο στις 15 ναι. μέρες, στις 10 μέρες, ναι. που και αυτό έχει δουλειά, αλλά αν θες να το κάνεις 2-3 βίντεο την εβδομάδα, είναι full time. 2-3 βίντεο την εβδομάδα κάνεις. 2 βίντεο οπωσδήποτε και καμιά φορά και τρίτο. Α, κάνεις, γιατί κάποιοι, ναι, γιατί κάποιοι κάνουν, ας πούμε, ένα την εβδομάδα. Όχι, 2 σταθερά, 2 βίντεο την εβδομάδα σταθερά. Εκτός αν κάτι τύχει και δεν βγαίνει, οπότε θα κάνω ένα, αλλά δεν λείπω σχεδόν ποτέ. Είχες υπάρξει στην τηλεόραση. Ναι, είχα κάνει ένα πέρασμα. Είχες κάνει ένα πέρασμα από τα κορίτσια, ναι, από ναι, την Ντορέτα, την ναι. Κατερίνα και τη Μαρία. Χθες είναι η Ντορέτα. Ναι. Ήτανε ωραία, σ' άρεσε σαν... Πάρα πολύ ωραία εμπειρία, ναι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Τα κορίτσια είναι πάρα πολύ καλά, πολύ ωραίο το κλίμα. Έχω να θυμάμαι πολύ ωραία πράγματα. Εν τω μεταξύ ήταν μέσα στην καραντίνα, αλλά πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Θα έκανες κάτι σε εκπομπή δική σου. Θα σου άρεσε. Αυτό μου το ρωτάγανε όταν είχα εμφανιστεί στις Rooms. Θα κάνεις δική σου εκπομπή. Καλά, βρε κορίτσια, λέω εντάξει, πέρασα από τις Rooms. Γιατί όχι. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω. Μέχρι τώρα όχι, τις περιμένω ακόμα. Άρα το σκέφτεσαι, δηλαδή θα το έκανες. Αν ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με διακόσμηση, με σπίτι, με DIY, ναι, θα το έκανα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά. Παιδιά, είναι φανταστικό, δηλαδή μόνο και μόνο αν. Εγώ αν ήμουν διευθυντής καναλιού, ας πούμε, θα έβαζα ενότητες, θα έφτιαχνα βίντεο DIY, ας πούμε, και θα τις έβαζα ενότητες. Δεν είναι απαραίτητο να είναι εκπομπή, ξέρω εγώ, 2 ώρες. Ναι, ναι. Μπορεί όχι, να είναι ναι. ίσα-ίσα. Πώς παίζουν τα break, ας πούμε, ένα τεταρτάκι. Ένα τετάρτο. Αυτό έχουν γρήγορα. Ναι. Πώς υπάρχει το 5 minutes craft. Μπράβο. Ναι, ακριβώς. Τέτοια πράγματα. 5 minutes craft. Εγώ έχω φάει 20 minutes για να βλέπω τα 5 minutes craft. Και δεν κοιμόμουν τα βράδια. Και κάπου σταμάτησα και λέω όπα. Δηλαδή μέχρι και χλαπάτσες είχα δει. Για το Θεό. Είχες κολλήσει. Έχει κολλήσει. Τέλος πάντων, γιατί και εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, καταρχάς θέλω πριν φύγουμε. Πόσο πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε, η αλήθεια είναι. Πριν φύγουμε, θέλω να μας δώσεις μερικές ιδέες ή να μας πεις αν θα ανεβάσεις κάτι μέσα στις, που έχει να κάνει με χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με στολισμό. Ναι. Κάθε χρόνο ανεβάζω χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Τώρα δεν ξέρω φέτος αν θα μου βγει στο πρόγραμμα, αλλά έχω ανεβάσει πάρα πολλά στο κανάλι μου. Mm-hmm. Πώς να. Πέρυσι είχα κάνει δύο επιλογές, ένα Red Christmas, κόκκινο, πέρυσι κλασικό. Πέρυσι που έκανα και το vlog μας, Πέρυσι που έκανα τα vlog μας και είχα κοντέψει να βάλω υπερκόπωση. Δεν τα ζητάνε τώρα φέτος. Μου τα ζητάγανε πάρα πολύ, ναι. Αλλά τα καταλάβανε όταν τους εξήγησα ότι έτσι θα ήθελα λίγο να χαρώ λίγο περισσότερο τα Χριστούγεννα, γιατί με το που τελείωνα το φιλμάρισμα. Ξεκινούσα το μοντάζ και πραγματικά περάσαν τα Χριστούγεννα και δεν κατάλαβα τι έγινε. Πολύ ωραία πέρασα, ναι. Και ήταν πολύ ωραίο το reaction με το κοινό. Αλλά εντάξει, λέω συχνά βίντεο, αλλά όχι κάθε μέρα. Αυτό δηλαδή τώρα κάνω, ναι. Φέτος. Θα ανεβάσω χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο. Ήδη ανέβασα το δέντρο, το οποίο το έκανα διαφορετικό φέτος. Το μικρό δεντράκι αυτό που έχω. Μικρό, θα σας το δείξω να καταλάβετε. Εν τω μεταξύ είναι μεγάλο για το σαλόνι, αλλά εκεί επιμένω να το βάζω, τέλος πάντων. Έχει σημασία. Ναι, δεν έχει σημασία. Και, ναι, θα στολίσω και το υπόλοιπο. Το έχω ήδη δηλαδή στολίσει. Θα δείξω και το υπόλοιπο σπίτι πώς το στόλισα. Άρα για τα tips να μπούμε μέσα στο κανάλι. Ναι, σου να μπείτε να δείτε αναλυτικά έτσι, αν θέλετε. Θα μπούμε και θα δούμε αναλυτικά. Έχω playlist ολόκληρο από όλα τα χρόνια που κάνω YouTube με Christmas decoration. Άμα θες καλεσμένη, εγώ έρχομαι πάρα πολύ εύκολα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Πιάνουν πάρα πολύ τα χέρια μου, να ξέρεις. Να έρθεις. Ναι. Να φτιάξω, θα φτιάξω και Christmas cookies σύντομα. Oh, γιατί είναι παιδιά, γιατί στο φαγητό. Εκεί είδες. Ωραία, εσύ προτάθηκα, Christmas cookies, εσύ DIY. Εγώ για τα cookies. Εγώ DIY. Ναι, πήγαινε εσύ για τα cookies, να πάω εγώ για... δεν είμαι cookies, φαίνεται. Ενώ εγώ δεν τρώω. Δεν τρώω. Κι εγώ. Καλά. Τρώω δίχως αύριο. Τέλος πάντων. Βασικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας. Πάρα πολύ. Περάσαμε υπέροχα και θα είμαστε συντονισμένοι στο κανάλι σου. Σας ευχαριστώ. A little bit of Marlene. Ναι. Βιάννης Λιλή Μαγλέν. Ναι. Σκέφτομαι αυτό συνέχεια όλη την ώρα. Αλλά σε ευχαριστούμε αλήθεια πάρα πολύ. Και ρε παιδί μου, ξυστή, είναι ωραίο πράγμα γιατί προτρέπεις και τον κόσμο να... Σε περίπτωση που θέλει να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, δηλαδή, εγώ πολύ κόσμο στο μυαλό μου που θα μπορούσε να κάνει YouTube, ας πούμε. Μου έχουν στείλει πάρα πολλές συνδρομητριές μου και έχει τύχει συνδρομητριές μου να κάνουν κανάλια. Αλήθεια. Ναι, και τους έχω λίγο καθοδηγήσει πώς να ξεκινήσουν και τι να κάνουν.
Πολλοίς κόσμος θέλει, αλλά δεν το τολμάει, ντρέπεται. Αυτό. Λέει δεν είναι για μένα, ίσως. Πάρα πολλές κοπέλες όμως. Όταν ξεκίνησες, τελευταία ερώτηση. Όταν ξεκίνησες να κάνεις το YouTube, είπες θα το ανεβάσω έτσι. Το ανέβασες απλά. Το ανέβασα απλά και είχα Facebook. Το Facebook που έχουμε όλοι, το ιδιωτικό. Και δεν το ανέβασα καν στο Facebook. Τρεπόμουν. Λέω, όποιος το δει, άλλος. Πέρα από τη μαμά μου και τους γονείς μου και τον άντρα μου που τους είπα ότι ανέβαζα βίντεο. Δεν το ξέρει κανένα στην αρχή. Ο άντρας σου σε βοήθησε σε αυτό, σε παραοτρινέ. Δεν μπορώ να σου πω ότι ξετρελάθηκε στην αρχή. Okay. Μου είπε, όχι, μου είπε κάντο, αφού τη θες κάντο. Μετά όσο έβλεπε το αποτέλεσμα και αυτά που έκανε, μπράβο, μου λέει, δεν το πιστεύω. Και γενικά τώρα το βλέπει και δεν το πιστεύει έτσι πώς έχει εξελιχθεί. Την αφήγηση που έχει. Και του αρέσει πολύ, ναι. Καμία σχέση να φανταστώ. Και η κόρη μου θέλει να γίνει YouTuber. Θέλει να μου κλέψει το κανάλι. Να σου κλέψει το κανάλι. Ναι, μου λέει, θα στο κλέψω. Even worse, έτσι, χειροτερεύει το πράγμα. Υπάρχει... Οπότε ζήτημα είναι να είμαι κανένα δύο χρόνια ακόμη στο YouTube, οπότε να προλάβετε να με τσεκάρετε γιατί μπορεί να μου το πάρει. Σωστά, ναι. Άλλωστε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον όμως να δεις ένα πεντάχρονο τι μπορεί να θέλει να μοιραστεί στο YouTube. 3,5 είναι τώρα, ναι, πες τα 5 χρόνια. Εν τω μεταξύ δεν τη δείχνω τη μικρή, από πίσω μόνο. Αλλά τη φωνή της θα την ακούσουν στα βίντεο αν μπουν πολλές φορές. Άρα έχει κάνει και το warm-up. Έχει γνωρίσει ο κόσμος τη φωνή της. Μπαίνει σιγά-σιγά. Θα περάσουμε φανταστικά. Έχει πιάσει από μικρή το κόλμα. Θα περάσουμε φανταστικά. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστώ και καλές γιορτές, εύχομαι. Επίσης, περάσαμε υπέροχα. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Εμείς θα κλείσουμε τώρα αυτή την εκπομπή, να πάρουμε έτσι μερικές ιδέες ακόμα και θα επιστρέψουμε φυσικά στην επόμενη εκπομπή. Σας αφήνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη εκπομπή εδώ στο Talk to Mad by Pandora. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Yeah.